Μέση Ανατολή βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού και το αιματηρό πλήγμα που δέχθηκε αμερικανική βάση στα σύνορα Ιορδανία-Συρίας αλλάζει άρδιν δεδομένα και ισορροπίες. Ο μεθοριακός πύργος 22, όπως ονομάζεται η στρατιωτική βάση, βομβαρδίστηκε από ντρόουνς παίρνοντας θάνατο στις τάξεις των Αμερικανών. Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, 3 Αμερικανοί στρατιώτες έπεσαν νεκροί από πυρά Ισλαμιστών, ενώ 34 άλλοι τραυματίστηκαν. Ένα χτύπημα που εξαντλεί τα όρια αυτοσυγκράτησης των Ηνωμένων Πολιτειών, που τους τελευταίους μήνες δέχθηκαν περισσότερες από 120 επιθέσεις. Ο Τζο Μπάιντεν υπόσχεται εκδίκηση την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος και μολονότι την ευθύνη του μακελιού ανέλαβε η αυτοαποκαλούμενη Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ. Για τον Λευκό Οίκο είναι δεδομένο ότι τα νήματα κινεί το Ιράν. Και ενώ οι αλληλοκατηγορίες έδιναν και έπαιρναν, τρεις Ισραηλινοί πύραυλοι προσγειώθηκαν στην καρδιά της Δαμασκού, ισοπεδώνοντας θέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με τα Συριακά μέσα, 6 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, ανάμεσά τους και 2 Ιρανοί αξιωματούχοι σύμβουλοι της κυβέρνησης Μπασάρ αλ-Άσαντ. It remains unclear exactly what will happen next, but it shows just how wide the conflict has grown and just how dangerous it's become. In the wider Middle East. Σφήνα στο σκηνικό τρόμου που στήθηκε μπήκαν ξανά και οι Χούθοι της Ιεμένης που ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με πυράβλους πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και η επίσης φιλοϊρανική Χεσμολάχ που επιτέθηκε με ρουκέτες σε Ισραηλινά παρατηρητήρια. Και όλα αυτά ενώ το Ιράν, κοινός παρονομαστής σε όλα τα μέτωπα, αποφάσισε να αποκαταστήσει τις σχέσεις με το Πακιστάν. Δύο πυρηνικές χώρες που 10 μέρες πριν αλληλοβομβαρδίζονταν και σήμερα έδωσαν τα χέρια συνάπτοντας αμυντική συνεργασία. Πακιστάν και Ιράν. Have resolved to expand our cooperation, especially in the political and security domains.